Τώρα αρχίζει η δεύτερη ώρα της εκπομπής, η Μαρκέλα Μικέλη μαζί σας για μια ώρα ακόμη μέχρι τις 12 και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο φίλος μας πια, ο Νικόλας Μεδνάκης. Νικόλα, χαίρομαι που είσαι σήμερα στην παρέα μας και χαίρομαι πολύ που και σήμερα θα είσαι στην πόλη μας. Καλημέρα αγαπητή Μαρκέλα, καλημέρα στους ακροατές σου, να έτσι ξεκινήσω όμορφα και η σημερινή μέρα, να ευχηθούμε για όλους. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα ένα καινούριο βιβλίο, είναι λίγο διαφορετικό και στο σχήμα και είναι και με σκληρόδετο εξώφυλλο, «Τα γράμματα της αγάπης, λέξεις και σχέδια». Η αγάπη είναι αυτό που παίρνεις και δίνεις καθημερινά στον κόσμο. Βλέπω ότι όσοι έρχονται στις παρουσιάσεις που κάνεις, στις ομιλίες που κάνεις, έρχονται γιατί μαγεύονται από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς μαζί τους και αισθάνομαι και από μηνύματα που έχω πάρει, δηλαδή από ακροατές, ότι σε αγαπούν και σε έχουν μέλος της οικογένειάς τους. Είσαι ένας φίλος τους, πολύ κολλητός τους φίλος κιόλας. Το αισθάνεσαι αυτό, το εισπράττεις? Καταρχάς να πω ότι είσαι εξαιρετικά μεγαλόθυμη στις κρίσεις και στο μοίρασμά σου αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι, αισθάνομαι αυτή τη διασύνδεση με τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να πω όλα αυτά τα οποία είπες εσύ προφανώς και δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για μένα, αλλά σίγουρα είναι υπέροχη χαρά όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται, πόσο μάλλον όταν συναντιούνται περισσότεροι άνθρωποι και νιώθουν ότι αυτό που μοιράζονται έχει αξία και ότι υπάρχει, ότι ξέρεις, μοιράζονται και τις αλήθειες. Νομίζω ότι επειδή οι άνθρωποι ακριβώς ανήκουμε στο ίδιο είδος, αν κάτι ισχύει για εμένα, ισχύει και για σένα, και αν ισχύει για μένα και για σένα, ισχύει πιθανότατα και για περισσότερους ανθρώπους. Εμένα η δική μου, αν θέλεις, δουλειά να το πω, η αγάπη που έχω για τα πράγματα να το πω, η διάθεσή μου είναι να μετατρέπω σε λέξεις τις σκέψεις και αυτές τις αλήθειες που μπορεί να αφορούν και άλλους ανθρώπους. Έχεις πει ότι υπάρχει μόνο ένα συναίσθημα η αγάπη. Όχι, δεν υπάρχει μόνο ένα συναίσθημα. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ο θυμός. Πολλές φορές ακόμη και οι άνθρωποι που αγαπούν θέλουν να συνυπάρχει μαζί με την αγάπη και ο φόβος. Να το εξηγήσω λοιπόν, να το διευκρινίσω. Ναι. Πρόκειται περί φιλοσοφικής θεώρησης, δεν είναι κάτι που μπορώ επιστημονικά να το αποδείξω. Έτσι. Ναι. Είναι, ή σου κάνει ή δεν σου κάνει. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα συναίσθημα η αγάπη και όλα τα άλλα θετικά συναισθήματα είναι παραλλαγές του συναισθήματος που λέγεται αγάπη. Δηλαδή τις δίνουμε διάφορα ονόματα οι άνθρωποι. Ευγνωμοσύνη, καλοσύνη, ομορφιά, ευτυχία, αναγνώριση, αρμονία, συμπόνια, νιάξιμο, κατανόηση, συγχώρηση, τρυφερότητα, θαλπορή. Μα στην ουσία στο βάθος εκείνη ψάχνουμε την αγάπη για τον εαυτό μας, την αγάπη για τους άλλους και την αγάπη από τους άλλους για εμάς. Και μια και αναφέρθηκε στο φόβο, ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα συναίσθημα, η αγάπη και τα άλλα θετικά συναισθήματα παραλλαγές της. Και υπάρχει ένας φόβος. Ο φόβος ότι δεν θα αγαπηθούμε. Να πως συνδέεται ο φόβος λοιπόν με την αγάπη, ή ότι δεν αγαπιόμαστε, ή ότι δεν θα αγαπηθούμε στο μέλλον. Όλα τα αρνητικά τώρα συναισθήματα, μίσος, οργή, λύπη κτλ., είναι παραλλαγές του φόβου ότι δεν αγαπιόμαστε. Δηλαδή την ώρα που επιτίθεται κάποιος σε εμάς στον δρόμο, γιατί του κλείσαμε ας πούμε τον δρόμο με το αυτοκίνητο και ανοίγει το παράθυρο και μου τζώνει και φωνάζει και βρίζει και εκείνη τη στιγμή βιώνει μια έλλειψη αγάπης. Του δεν δώσαμε αξία στην ύπαρξή του και αυτή την έλλειψη αγάπης την εκφράζει με θυμό. Ναι, την ύπαρξη αγάπης να την καταλάβω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο οικείο περιβάλλον, είναι η σημαντική άλλη για μας. Η αγάπη για τους εντελώς άγνωστους. Ξέρεις, όταν δεν, καταρχάς και το αναδεικνύω αυτό μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν διαφορετικές μορφές της αγάπης, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές της αγάπης. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ίδια αγάπη όταν μιλάμε για την αγάπη της μαμάς στο παιδί ή του μπαμπά στο γιο ή στην κόρη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ίδια αγάπη όταν μιλάμε για μια φιλική σχέση όπου είναι 6 μηνών σχέση, αλλά πραγματικά νιώθεις ότι αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Είναι η ίδια αγάπη με αυτή η φιλική αγάπη με τη βαθιά σχέση του γονιού με το παιδί. Φυσικά και όχι. Είναι η ίδια αγάπη των συντρόφων που είναι μαζί 40 χρόνια και η ίδια η αγάπη των συντρόφων που είναι μαζί 2 χρόνια. Όχι. Μπορεί όμως να ονομαστεί αγάπη. Μπορεί να ονομαστεί αγάπη. Μπορείς να αγαπάς το ανθρώπινο είδος. Μπορείς να αγαπάς δηλαδή αγνώστους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις την άλλη άκρη του κόσμου και να νιώθεις βαθιά συναισθήματα ή να νιώθεις ενσυναίσθηση για τη δυσκολία τους, για τον πόλεμο, για παιδιά που χάνονται στη Γάζα ή στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στη Ρωσία κτλ. Και να νιώθεις συναισθήματα αγάπης απέναντι σε αυτά και να το ονομάζεις αγάπη, γιατί είναι ένα είδος, μια μορφή αγάπης. Άρα ας μιλήσουμε για τις διαφορετικές εκδοχές της. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Νικόλας Μυρνάκης και όλα αυτά που λέμε υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο και μέσα στο καινούργιο βιβλίο. Νικόλα, δεν ήσουν πάντα αυτός ο άνθρωπος που γνωρίζουμε τώρα. Κάποια στιγμή έκανες και εσύ μια στροφή στη ζωή σου και αποφάσισες να δεις τα πράγματα με τον τρόπο που τα βλέπεις και τα αντιμετωπίζεις σήμερα. Από τότε που αποφάσισες να αλλάξεις τον τρόπο της σκέψης σου και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη ζωή και απέκτησες αυτή την καινούργια φιλοσοφία ζωής, πόσο πιο εύκολη και πιο όμορφη έγινε, αν έγινε, η ζωή σου? Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι, αγαπημένη μου Μαρκέλα, δεν είναι κάτι το οποίο πατήθηκε ένα κουμπί μια μέρα και άλλαξαν όλα. Και ξέρεις, και δεν σημαίνει ότι τώρα τα πράγματα είναι στρωμένοι στον δρόμο με ροδοπέταλα. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό και να το ακούσουμε, να το ακούσω πρώτα εγώ και μετά οι άνθρωποι που μας ακούνε, ότι σίγουρα έγινε μια συνειδητή επιλογή. Από τότε που πέρασα στο Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ, στην Αθήνα, είμαι 17,5 χρονών, βούτυξα μέσα στη φιλοσοφία, διαβάζοντας Νίτσε και αρχαίους Έλληνες συγγραφείς κυρίως τότε. Άρχισα να μελετώ την ανθρώπινη συμπεριφορά και άρχισα να μελετώ εμένα. Τις δικές μου αλήθειες, τις δικές μου ανασφάλειες, τις δικές μου στερεοτυπικές αντιλήψεις. Ξέρεις, δυσκολευόμαστε οι άνθρωποι να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Έχουμε συνηθίσει το είδωλό μας να αντιγράφει και αυτά που κάνουμε και αυτά που λέμε. Και θέλει γενναιότητα να πεις ότι, ξέρεις, ανεξαρτοποιούμε το είδωλό μου, ανεξαρτοποιείται από τον κύριο του. Ναι. Αυτό ότι το είδωλο, σκέψου το συμβολικά ως τον πραγματικό μας εαυτό που θα μας πει τις δυσκολίες, θα μας πει τα προβλήματά μας, θα μας βάλει σε μια διαδικασία να αποδεχτούμε ότι εκεί δεν κάνουμε σωστά τα πράγματα. Και επειδή δυσκολευόμαστε στην αλήθεια, η αλήθεια πονάει βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα απελευθερώνει και πρέπει αυτό κάποια στιγμή να το αξιοποιήσουμε στην πραγματικότητά μας. Άρα άρχισα λοιπόν να γράφω, που η συγγραφή με οδήγησε να αποτυπώνω τη σκέψη μου, και αυτό έγινε εξ αφορμής μια συνθήκη όπου ερωτεύτηκα, και επειδή ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός σε εκείνη την ηλικία, στα 17 με 18, δεν μπορούσα να το πω, οπότε έκατσα και το έγραψα. Και όταν διάβασα αυτό που έγραψα, είπα: εγώ το έκανα αυτό. Και είπα: τέλος, αυτό θα κάνω για την υπόλοιπη τη ζωή μου, θα γίνω συγγραφέα. Τόσο ένιωσα σαν να έγραφε κάποιος άλλος αντί μου, σαν να κατοικούσε μέσα μου μια υπερδύναμη που δεν την είχα ανακαλύψει ως εκείνη τη στιγμή. Και η καταγραφή και φυσικά τα διαβάσματα και η μελέτη με οδήγησαν σιγά σιγά να αποκτήσω μια σκέψη και μια φιλοσοφία ζωής που, αν το σκεφτείς, ο καθένας από εμάς έχει τη φιλοσοφία, δική του φιλοσοφία ζωής και δική του σκέψη. Την ώρα που λες κάτι, έρχεται και σου λέει: εγώ νομίζω αυτό. Ναι. Αυτό μας εξυπηρετεί και αν αυτό μας πάει παραπέρα. Σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, η μέτρηση είναι καθημερινή με τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι στρωμένος, αλλά το να μάθεις τις δυσκολίες και τα προβλήματα, να τα εντάσεις μέσα στην κανονικότητα της ζωής και να τα αξιοποιήσεις και αυτά, είναι νομίζω μια βασική δεξιότητα για να είναι ένας άνθρωπος πραγματικά ευτυχισμένος. Δηλαδή η ζωή είναι βασισμένη σε δίπολα, καλό-κακό. Χωρίς το κακό δεν υφίσταται το καλό. Κόλαση παράδεισος, χωρίς την κόλαση δεν έχει νόημα η έννοια του παραδείσου. Άσπρο μαύρο και ούτω καθεξής. Οπότε το ένα άκρο, ο ένας πόλος, ο αρνητικός, ας το πούμε έτσι, είναι βασικό στατικό της ύπαρξης του άλλου πόλου, του θετικού. Και πρέπει να αγκαλιάζουμε και τους δύο. Εκεί είναι τη δυσκολία μας. Τώρα, αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο λίγο περίεργο, λίγο διαφορετικό. Έχει κάτι πολύ μικρά ποιηματάκια, έχει κάποια έτσι πεζά κομμάτια που αναφέρεις έτσι λίγα πράγματα. Και έχει πάρα πολλά σχέδια και ζωγραφιές. Άλλες φορές βλέπουμε την αγάπη βουνό. Άλλες φορές βλέπουμε την αγάπη εγκυροβολημένη. Άλλες φορές βλέπουμε την αγάπη ανήφορο. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησαν όλα, αν και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που διάβασα, ότι περίπου 20 χρόνια τα είχες όλα αυτά σε ένα σιρτάρι. Καταρχάς, μου αρέσουν τα περίεργα. Μου αρέσουν τα οξύμαρα, μου αρέσουν τα αλόκοτα. Μ' αρέσουν αυτά τα οποία αποτελούν έκπληξη. Πρώτα για μένα και μετά για τους υπόλοιπους. Ναι. Και δεν αφήνομαι. Εξής, ως δημιουργικό πνεύμα, ο καλλιτέχνης νομίζω πρέπει να εκπλήσει πρώτα τον εαυτό του, και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να εκπλήσει και τον αναγνώστη, τον ακροατή, τον όποιο έχει απέναντι, το θεατή, όποιον έχει απέναντί του. Άρα έχει λοιπόν διαλόγους στο βιβλίο, έχει πεζά κείμενα, έχει στίχους και σκέψεις που αφορούν την αγάπη και σχέδια. Αυτά τα σχέδια που είναι φτιαγμένα από τα 5 γράμματα της αγάπης ξεκίνησαν το 2009 σε ένα ταξίδι στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου η Εύα μου πήρε ένα τετράδιο ουσιαστικά δερματόδετο, γιατί τότε έγραφα στο χαρτί ακόμα. Ξεκίνησα να γράφω, έγραψα τη λέξη αγάπη με ένα καλλιγραφικό τρόπο, και μετά το αποτέλεσμα δεν μου φάνηκε μια λέξη γραμμένη, μου φάνηκε σαν σχέδιο. Και λέω, θα μπορούσα με αυτά τα 5 γράμματα, όπως έγραψα τώρα την αγάπη, όπου αυτό το πρώτο σχέδιο είναι το σχέδιο του εξωφύλου. Ναι. Το χειρόγραφο, το οποίο φιλοτέχνησε ο γραφίστας, ο Νευθέρης Παναγολόπουλος, με πολύ όμορφο τρόπο φυσικά. Και μετά θα μπορούσα να φτιάξω άλλα σχέδια, να φτιάξω έναν άγγελο, ας πούμε, να φτιάξω ένα κύκνο, ένα λουλούδι με τα 5 γράμματα της αγάπης, και άρχισα να κάνω αυτό. Αυτό ήμουν σιρτάρι, γιατί πράγματι του λες τώρα αυτό θα γίνει βιβλίο, με ποιον τρόπο και ποιος οίκος θα θελήσει να το βγάλει αυτό, και όμως το τόλμησα, το αγκάλιασε η Διόπτρα, και παντρεύτηκαν λοιπόν οι λέξεις και τα σχέδια με τα κείμενα, και τα σχέδια επηρεάζουν τα κείμενα όπως και τα κείμενα επηρεάζουν τα σχέδια. Δηλαδή η αγάπη απαιτεί προστασία και έρχεται εκεί η αγάπη άγγελος. Η αγάπη ξεκινάει με μια υπόσχεση να κρατήσει, και έρχεται εκεί η αγάπη διαρκής ως σχέδιο. Οπότε συνδιαλέγονται τα σχέδια με τα κείμενα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να ζωγραφίσουμε κιόλας το απόγευμα όσοι έρθουν στο Πάμπλη. Το ζήτησε μια ψυχολόγος που παρουσίασε το ρεύμα το βιβλίο. Ζήτησε να σχεδιάσουμε στους ανθρώπους που παρευρίσκονταν εκεί στο χώρο, να σχεδιάσουν τη δική τους αγάπη, το δικό τους σχέδιο, και βγήκαν πολύ όμορφα πράγματα, οφείλω να σου πω. Αλλά επίσης θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ορίσει ο καθένας, γιατί λέω κάποια στιγμή στο βιβλίο ότι αγάπη σημαίνει βαθιά λαχτάρα, να προσφέρεις αυτό που άλλος πεθυμά. Ως έναν ορισμό, μια τοπική διάσταση της αγάπης, κάτι το οποίο είναι στους αγαπημένους, πραγματικά αγαπημένους, είναι εκεί, και ο ένας θέλει να πληρώσει τις ανάγκες του άλλου και αυτό που ο άλλος πραγματικά πεθυμά. Θα είχε λοιπόν ενδιαφέρον ο καθένας να ορίσει την αγάπη για εκείνο. Σε ευχαριστώ, Νικόλα, πάρα πολύ. Χάρηκα που ήσουν μαζί μας. Περισσότερα στις 7 το απόγευμα στο Public Serone, με όλες τις φίλες και τους φίλους που θα έρθουν εκεί να σε απολαύσουν. Θα χαρώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία μας. Να είσαι καλά.